Θα αναφερθούμε στον Άγιον Επιφάνιον, επίσκοπον Κύπρου, παρότι δεν υπήρξε βέβαια της ερήμου ανήρ άνδρας, πλην όμως κάτι καταγράφεται εις το γεροντικόν γι' αυτόν. Είπε: τα αμαρτήματα των δικαίων βρίσκονται γύρω από τα χείλη, ενώ εκείνα των ασεβών προέρχονται από όλο το σώμα. Έτσι ο Δαβίδ ψάλλει: «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου». Πράγματι, εάν ο ευσεβής κατάφερε να μην πέφτει σε χονδρά αμαρτήματα, όμως τώρα του απολείπεται να προσέξει και τα λεπτά αμαρτήματα που βρίσκονται γύρω από τα χείλη. Γύρω από τα χείλη, γιατί λέγει ο ψαλμοδός, και θύραν περιοχής, και είναι τα αμαρτήματα της γλώσσης. Βέβαια, μην νομιστεί ότι τα αμαρτήματα της γλώσσης είναι ασήμαντα και αμελητέα, απλώς είναι λεπτά. Σε αυτά περιέχονται το ψεύδος, η κατηγορία, η συκοφαντία, η βλασφημία, η μεγαλαυχία, τα μεγάλα λόγια, οι υπερήφανοι λόγοι και η ύβρις. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος λέγει: «Πολλά πτέωμεν άπαντες, ήτις εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ δυνατός, χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα». Όλοι λέγει είμαστε φταίχτες και σε πολλά πράγματα. Εάν κάποιος δεν πτέει εν γλώσση, εν λόγο, δηλαδή είναι άπτεστος, δεν είναι ούτε ψεύτης, ούτε συκοφάντης, ούτε κατήγορος, ούτε υβριστής, ούτως αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει και ολόκληρο το σώμα του, που σημαίνει ότι και τα λοιπά βαριά και βαριά αμαρτήματα εξαρτώνται από τη γλώσσα. Διότι όταν λέγει είναι ικανός να χαλιναγωγήσει όλο του το σώμα, τα βαριά αμαρτήματα εδράζουν στα μέλη του σώματός μας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου, είδες σύνεσιν, είδες φιλοσοφίαν». Επάνω σε αυτό που λέγει ο Δαβίδ, είδες σύνεσιν, είδες φιλοσοφίαν. Πόθεν άρχεται της αιτήσεως, ζητάει κάτι ο ψαλμοδός. Από ποιο σημείο αρχίζει να ζητάει? Από του μεγίστου των κατορθωμάτων. Και ο το οποίον πάντων αίτιον εστί των κακών, των κακών αμελούμενων. Από ποιο? Από τη γλώσσα ξεκινάει. Το οποίον, η οποία γλώσσα, αν δεν τύχει κάποιας επιμελίας, είναι θα απρόσεκτη, τότε από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Η γλώσσα είναι αιτία όλων των κακών, όσπερ των αγαθών σπουδαζόμενων. Όπως όμοια, από τη γλώσσα βγαίνουν και όλα τα αγαθά, εάν υπάρχει σχετική επιμέλεια και φροντίδα. Και ο Θεοδόρητος, άλλος εκκλησιαστικός ερμηνευτής, σχολιάζει ότι δύο μεν ο Δημιουργός έδωκε τη γλώτη τυχαία, το των οδόντων και το των χειλαίων, τα λόγους αυτής
υπέχων ορμάς. Στηρίζεται στο μασορετικό κείμενο, δεν θα σας πω πιο περισσότερα, γιατί κάτι σχετικά εκεί λέγει, ότι δηλαδή ο δημιουργός έδωσε στη γλώσσα, έδωσε στη γλώσσα κάποια τείχη, κάποια προχώματα προστατευτικά, τα δόντια και τα χείλη. Είναι γνωστή αυτή η φράση, ότι μου έφυγε μια κουβέντα από το έρκος των οδόντων. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φράση, που σημαίνει ότι από το μέσα τείχος έφυγε η κουβέντα. Όταν πάμε να ανοίξουμε το στόμα μας, έρωμε δύο τείχη, τα δόντια και τη γλώσσα. Αν αυτό το άνοιγμα θα μπορούσε να γίνει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, θα μπορούσαμε ίσως κάποια στιγμή να μετανοήσουμε, να, για να πούμε εκείνο το οποίο θα λέγαμε. Όντως είναι δύο τείχοι που προστατεύουν την ψυχή από ένα λόγο που θα ήθελε να πει και που κάποια στιγμή πιθανώς δεν έπρεπε να τον πει. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να δαμάσει κανείς τη γλώσσα του, ώστε ακόμη να ζητείτε από τον Κύριον να θέσει φραγμόν εις το στόμα, εις τα χείλη, εις την γλώσσα. Είδατε, θου Κύριε, παρακαλεί ο ψαλμοδός, φυλακήν το στόματί μου, βάλε, θέσε, φύλαγμα, σκοπιά, φρουρών εις το στόμα μου. Ποιος θα θέσει την σκοπιά αυτή εις το στόμα? Ο ψαλμοδός λέγει, εσύ Κύριε θα βάλεις την σκοπιά αυτή στο δικό μου το στόμα. Εδώ βλέπει κανένας ότι η αρχή των προσπαθειών μας για μια πνευματική ζωή θα είναι η γλώσσα μας. Και αυτό μας δηλώνει ο Μέγας Βασίλειος, και ας το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, που τονίζει ότι «η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα». Είναι πολύ μικρό, επιτρέψατε μου να το επαναλάβω, και ευμνημόνευτο για να το θυμόμαστε πάντοτε. «Η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα». Όταν συνηθίζομαι, λέγει, κάποια λόγια, αυτά αποτελούν αρίστην οδόν, τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε στα πράγματα, στις πράξεις. Όταν λες βρώμικες κουβέντες, ανοίγεις το δρόμο για να φτάσεις στην πράξη αυτών των βρώμικων λέξεων. Όπως και το άλλο, αν συνηθίζει η γλώσσα να λέγει καλές κουβέντες, τότε βεβαίως οδηγούμεθα σε καλές πράξεις. Μην το ξεχνούμε αυτό του Μεγάλου Βασιλείου. Έτσι ο ψαλμοδός βεβαιώνει τον Κύριον και του λέγει, είπα, δηλαδή πήρα την απόφαση, αυτό που λέμε είπα, φυλάξω τους τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνιν με ενεγαλώσιμο, εθέμιν το στόματί μου φυλακήν, λέγει ο 38ος ψαλμός. Ο προηγούμενος ήταν ο 140ος. Και τους δύο αναφέρει ο Άγιος Επίσκοπος Κύπρου Επιφάνιος, ότι πήρα την απόφαση, λέγει, πήρα την απόφαση να φυλάξω τα σοδούς μου, τους τρόπους με τους οποίους θα πολιτεύομαι, θα ζω, θα κινούμαι, για να μην αμαρτάνω στη γλώσσα μου. Και ο σοφός Σιράχ ερωτά από την Παλαιά Διαθήκη, τι δώσιμη επί στόμα μου φυλακήν και επί των χιλέων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μην πέσω από αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Ποιος θα μου δώσει, λέγει, στο στόμα μου φύλακα και στα χείλη μου, και θα μου βάλει σφραγίδα πανούργων, δηλαδή σφραγίδα διακρίσεως, πότε πρέπει να μιλήσω και τι πρέπει να πω και πότε πρέπει να σιωπήσω, ή να μην πέσω, για να μην πέσω από τη γλώσσα μου, είναι ωραίο σχήμα αυτό,
και η γλώσσα μου με καταστρέψει, με προδώσει. Και εξυπακούεται ότι μια γλώσσα σωστή θα μου τη δώσει ο Θεός. Είναι αυτό που προηγουμένως σας είπα, παρακαλεί ο ψαλμοδός των Κυρίων να του φυλάξει το στόμα. Ποιος θα μου τη δώσει αυτήν την φυλακή, το φύλαγμα? Ο Θεός. Ίσως γεννηθεί όμως η απορία ή η ένσταση. Τότε είναι υπόθεση του Θεού, και αν υποτεθεί ότι εγώ κρατώ ή δεν κρατώ τη γλώσσα μου, αυτό είναι θέμα του Θεού και δεν είναι θέμα δικό μου. Έτσι δεν μπορώ να φταίω εγώ εάν η γλώσσα μου έχει μια εγκράτεια ή δεν έχει. Δεν φταίω εγώ. Είναι λάθος να το σκεφτόμαστε έτσι. Και θα σας πω κάτι από την ιστορία. Στην ιστορία του Ισραήλ, που αποτελεί τύπον της Εκκλησίας και όλων των λαών, θα το ξαναπώ, η ιστορία του Ισραήλ αποτελεί τύπον, φόρμα, καλούπι τόσο της Εκκλησίας όσο και όλων των λαών υπόδειγμα. Οι τιμωρίες του λαού αυτού, η εύνοια του Θεού στο λαόν αυτό κλπ. Κλπ. Έτσι, στην ιστορία του Ισραήλ παρατηρούμε ότι ο Θεός υπεσχέθη στον Αβραάμ να δώσει σαν κληρονομία την γη Χαναάν, η γνωστή μας εκεί Μέση Ανατολή, να το πούμε χοντρικά, τη γη Χαναάν, την Παλαιστίνη. Γι' αυτό και εκλήθη η γη αυτή γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη της υποσχέσεως. Υπεσχέθη, πήρε από την Μεσοποταμία ο Θεός τον Αβραάμ, έδειξε πίστη, και ο Αβραάμ ήλθε ύστερα από κάποια περιπέτεια, ήρθε εις τη γη Χαναάν, και του λέει ο Θεός, αυτή τη γη θα σου τη δώσω. Τον ανέβασε κάπως ψηλά, εκεί κάπου περίπου που είναι η Ιερουσαλήμ, είναι λίγο ορεινός ο τόπος εκείνος, και του έδειξε όλη την περιοχή και του λέει δική σου είναι. Όταν λέγει επαγγελία, σημαίνει υπόσχεση, σημαίνει ότι εσύ θα πάρεις αυτό που σου δίνω. Εν τούτης παρατηρούμε κάτι περίεργο στα παρακάτω. Παρατηρούμε, για να μην μείνω σε λεπτομέρειες, ότι ο Αβραάμ ούτε σπίτι δεν είχε, έμενε σε σκηνές. Και για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Παύλου που λέγει στην προς Εβραίους, ότι δεν είχε γη ούτε όσο είναι το μήκος ενός ποδιού. Και για να θάψει τη γυναίκα του τη Σάρα, αγόρασε ένα σπήλαιον. Προσέξτε, το αγόρασε. Και μάλιστα μας λέει και την τιμή, 400 ασημένια δίδραχμα. Δεν πήρε τίποτε από την υπόσχεση, κάνει εντύπωση. Εν τούτης, μετά την έξοδο των Εβραίων, ο Ιησούς του Ναβί επιστρέφουν. Έμειναν στην Αίγυπτο 430 χρόνια, επιστρέφουν, και ο Ιησούς του Ναβί προσέβαλε την Ιεριχώ. Την προσέβαλε κατά έναν περίεργον τρόπο και θαυμάσιον ταυτόχρονα. Τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν μόνα τους και κερδίθηκε από τους Εβραίους η πόλης. Εδώ βλέπουμε τη βοήθεια του Θεού φανερή και άμεση. Όμως παρακάτω, το γνωρίζετε ότι η γη της Παλαιστίνης, η γη Χαναάν, κατεκτήθη με πολέμους? Πούθε λοιπόν να είναι η γη της Επαγγελίας? Πούθε, περίεργο μοιάζει. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε, αυτό δε παρμένο ιστορικά, ότι η επιτυχία παντός σκοπού είναι ο συνδυασμός θείας χάριτος και ανθρωπίνης προσπαθίας. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, στην Αθηνά και Χειρακίνη, θα σε βοηθήσω αλλά και εσύ θα κοπιάσεις.
Και μάλιστα μόνο σε μία περίπτωση νικήθηκαν οι Εβραίοι και διαμαρτυρήθη ο Ιησούς του Ναβί. Ναι, ναι, λέει ο Θεός, διότι κάποιος από σας, ενώ σας είπα να μου δώσετε ό,τι θα βρείτε μέσα εις την Ιεριχώ ως αναθήματα εις εμένα, αλλά κάποιος τα κράτησε για λογαριασμό του και τον φανέρωσε ο Θεός. Ήταν ο Άχαρ που στάθηκε κλέπτης, γι' αυτό νικήθηκαν. Εφεξής νικούσαν. Και ίσως ακόμη θα σας κάνει εντύπωση ότι ο χώρος της Ιερουσαλήμ, η ονομασία δεν από τους Εβραίους, ήταν από τους Ιεβουσίτας. Λοιπόν, προσέξτε, η Ιερουσαλήμ κατεκτήθη περίπου 300 χρόνια μετά. Ήταν οχυρά και την κατέκτησε ο Δαβίδ τον 11ο αιώνα π.Χ. Καταπληκτικό και αυτό. Γιατί έπρεπε, γι' αυτό λέγεται η πόλη του βασιλέως, του μεγάλου βασιλέως, όπως ο Χριστός λέει στην επί του όρους ομιλία. Γιατί? Διότι έπρεπε ο λαός αυτός να καταλάβει ότι θα κερδίσει κάθε τι, και με τον κόπο του και με τη χάρη του Θεού. Έτσι ούτε το ένα μόνο του ούτε το άλλο μόνο του, αλλά ο συνδυασμός και των δύο. Αγαπητοί μου, δεν είναι αρκετό να φυλάξουμε τη γλώσσα μας. Πρέπει, είδαμε, σου Κύριε φυλακεί το στοματί μου, φύλαξέ μου, αλλά και εγώ θα προσέχω. Δεν είναι όμως αρκετό να φυλάξουμε τη γλώσσα μας, πρέπει και να την αξιοποιήσουμε στη δοξολογία του Θεού και στη λατρεία του Θεού και στην προσευχή. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε και στο κήρυγμα του Θείου Λόγου και στη μετάδοση λόγου αγαθού προς τους συνανθρώπους μας. Λέγει ο Παύλος στους Εφεσίους, πας λόγος απρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο, κάθε σάπια κουβέντα από το στόμα σας να μην βγαίνει. Αλήτης αγαθός, αλλά λόγος καλός, προς οικοδομήν της χρίας, για να οικοδομήσει την ανάγκη. Την εναιστός από την υπάρχουσα ανάγκη. Ή να δω χάρη της ακούση, για να δώσει χάρη σε εκείνους που σας ακούν. Ξέρετε ότι μόνον ο άνθρωπος, το ξέρετε, έχει το δώρο του Θεού που λέγεται έναρθρος λόγος, και είναι το έβδομον δώρον του Δημιουργού μετά από τις πέντε αισθήσεις, όπως λέγει ο σοφός Σιράκ, και το νουν. Ο έβδομος, το έβδομον δώρον, είναι ο έναρθρος λόγος. Η γλώσσα δε η ανθρωπίνη όταν εκφράζεται είναι τόσο ωραία, τόσο ωραία, κάνει τον άνθρωπο πολύ ωραίον όταν εκφράζεται. Και μάλιστα, αν το θέλετε, μια που έχουμε και παιδιά εδώ του σχολείου, του λυκείου, η ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα τελευταία άκουσα ότι δύο μεγάλες, ένας ξένος το είπε αυτό, δύο μεγάλες γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο, η ελληνική και η κινέζικη. Και η μεν ελληνική έθρεψε τις γλώσσες και ανέδειξε τις γλώσσες της Δύσεως, η δε κινέζικη τις γλώσσες της Ανατολής. Ωραία γλώσσα λοιπόν η ελληνική γλώσσα, και επιδέχεται η γλώσσα η ελληνική σχήματα και στολίδια ώστε να φαντάζει στα αυτιά των ακροατών. Γι' αυτό θα πρέπει να την καλοποιήσουμε, έστω και αν μιλούμε στον πιο απλό άνθρωπο, γιατί πρέπει να συνηθίζουμε. Και στον πιο απλόν άνθρωπο θα μιλήσουμε όμορφα, θα μιλήσουμε όμορφα, σωστά, σε κουβέντες αυτής της καθημερινότητος και στο σπίτι μας. Και βέβαια το καλό πείσμα της θα είναι και σεμνό και διακριτικό. Δεν θα βάλουμε στολίδια παραπανήσια. Θυμίζομαι και κλείνουμε, αγαπητοί μου, από ό,τι είπαμε. Ο πνευματικός μας αγώνας αρχίζει από τη γλώσσα, και το ωραιότερο στολίδι της γλώσσης
όταν πια οριμάσει ο άνθρωπος στην πνευματικότητα, ποιο είναι, λέτε? Θα σας κάνει εντύπωση. Η σιωπή είναι εκείνο που πραγματώνεται του εκκλησιαστού ο λόγος, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Ναι, στην οριμότητά του ο άνθρωπος φάνει να σιωπά. Έτσι στολισμένος γίνεται και με τη σιγή και με το ομιλήν, την ομιλία, γίνεται παιδί του Θεού αγαπημένο. Ας αποκτήσουμε λοιπόν καλή γλώσσα, χίλι γλυκαία που λέγει η Σοφία Σιράχ, και τότε θα είμεθα οι άνθρωποι που θα μπορούμε να κατακτούμε και τους άλλους ανθρώπους, για να μην πω και κάτι άλλο, να μας ακούει ευμενός και ο Θεός.